πάμε, κύριε Καραγιάννη, τώρα να δούμε τι έχει συμβεί. Γιατί υπάρχουν κάποιες κατηγορίες. Κατηγορούν την Εκκλησία ότι αποκτά έλεγχο δημόσιας περιουσίας, η οποία ανήκει στα Υπουργεία. Ναι, πολύ σωστά. Υπήρξε ένα δημοσίευμα εχθές, το οποίο κατηγορεί ευθέως την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους και Κατερίνης ότι προσπαθεί με αδιαφανείς τρόπους, λέει το δημοσίευμα, να πάρει υπό την κυριότητά της συγκεκριμένα ακίνητα στην περιοχή του Ολύμπου. Επικοινωνώντας με την Μητρόπολη Κίτρους και με τον Κίτρους Γεώργιο, που είναι ένας εξαιρετικός ιεράρχης, ο οποίος είναι και νομικός εκτός των άλλων, αυτό δηλαδή συνηγορείς ότι δεν θα έκανε ποτέ κάτι το έκνομο, με ενημέρωσαν ότι θα υπάρξει σύντομα ανακοίνωση. Mm-hmm. Αυτό το οποίο ουσιαστικά τους κατηγορεί το δημοσίευμα είναι ότι οι εκτάσεις οι οποίες είναι διαφιλονικούμενες, ξέρετε, πολλά χρόνια τα μοναστήρια με το δημόσιο, όχι σήμερα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχουν κάποιο είδους διενέξεις, οι οποίες λύνονται με αποφάσεις δικαστηρίων. Υπάρχει λοιπόν η Σταυροπηγιακή Μονή Πέτρας Ολύμπου, η οποία όντως διεκδικεί εκτάσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης, από το Υπουργείο Υγείας, που ανήκουν δηλαδή διοικητικά σε αυτά τα Υπουργεία, και υπήρχαν και εγκαταστάσεις εκεί του Νοσοκομείου Κατερίνης. Υπάρχει λοιπόν εκεί μια διαφιλονική. Αυτό που διαβεβαίωσαν εμένα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν αιτιάσεις από τη Μητρόπολη που θα φέρουν σε καθόλου δύσκολη θέση οποιαδήποτε περίπτωση στο θέμα το σύστημα υγείας ή ασθενείς ή νοσοκομεία. Αυτά είναι παραφιλολογία και ψεύδι, τα οποία θα απαντηθούν όλα εν καιρό, τελεία προς τελεία. Θεωρούν το στο δημοσίευμα μας συκοφαντικό. Όντως υπάρχουν διαφιλονικούμενες περιουσίες γης, οι οποίες όμως είναι εδώ και πολλά χρόνια, δεν υπάρχει κάποιο είδους εξέλιξη. Και επειδή κάνανε λόγο για το εγκόλπιο, μιλήσαν δηλαδή για τα εγκόλπια ημερολόγια, εκεί προφανώς εγγράφονται τα περιουσιακά, αν θέλετε, ζητήματα μιας μονής σε κάθε εγκόλπιο. Δεν είναι κάτι το παράνομο. Είναι η κάθε μονή συνδέεται με μια έκταση γης. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραβιαστούν τα δικαιώματα ανθρώπων, ούτε νοσοκομείων, ούτε εκτάσεις αυτών. Είναι συμφωνημένα όλο εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχουν κάποιες διαφιλονικίες ή κάποια ζητήματα. Αυτά θα επιληθούν στα δικαστήρια. Μάλιστα. Αναμένουμε και την απάντηση, όπως μας είπες.